Επόμενη γραμμή, κύριε, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Να χαμηλώσετε τη φωνή. Εγώ. Εσείς, ναι. Γιατί να χαμηλώσω, δεν πρέπει να μικροφωνίζω και να χαμηλώσω. Περιπτεράς. Καλά, μην χαμηλώνεις. Λέγε. Γιατί μικροφωνίζω, εσύ ακούς να μικροφωνίζω. Καλό να θα μαλώσουμε, αν πρέπει να χαμηλώσει ή όχι. Δεν μαλώνω μαζί σου. Α, το λαό του Πάου τον παίρνει σαν τζόρ την πρώτη στιγμή. Το λαό του Άρε κάνει σκουλαφέξαρμα. Άρε τρέγια, ήρωα. Ήρωα. Ήρωα, τρέγια. Πήγες εκεί πέρα και έχεις να πούμε δύο αριανούς από τα δεξιά σου. Δεν βλέπω κιόλας τώρα τη τηλεόραση. Και ένα στη μέση. Είσαι πολύ φελός, ρε φίλε. Εγώ είμαι φελός αυτό που λέω. Πιο φελός από τα λάχανα είσαι. Έλα, καράφλα. Να σου και ωραίος άντρας να μας πεις καράφλα, πάει στην τράπεζα. Πιο φελός από τα λάχανα είμαι. Για να πάει η γυναίκα μαζί σου πρέπει να είναι πνευθυσμένη. Έλα, άστο να πείτε. Άστο να μιλήσεις. Πες μας τώρα. Κάνε την αβάτα σου στο Ζαγοράκι, στήριξε έντονα. Ένα το σήμα, πες καλά, είναι ο Σάντος καλός προπονητής. Καλά, εξηγείται. Τέλειωσε, πες τα. Δεν μου λες, Κωστάκι μου. Σε χρονόμετρο, λέει. Να σου πω κάτι. Έλα. Όταν μαζί μιλούσαμε για το γούμενο, εκείνα τα κρύα βράδια του χειμώνα, συμφωνούσες μαζί μου. Για το γούμενο. Ναι. Εγώ όταν έβριζα το γούμενο, εσύ τον έκανε σε φίλα βάντα. Εγώ. Τι κάνεις, ρε. Για θυμίσου λίγο καλά. Ξέρεις τι με λέγανε κάτι φίλοι σου. Θυμάσαι κάποια για το γούμενο. Βράδια που τα λέγαμε. Ξέρεις τι με λέγανε για το γούμενο. Θυμάσαι κάποια βράδια που πλέγαμε οι δυο μας και σου έλεγα ότι θα φάω ξύλο από τους δικούς μου. Τα θυμάσαι. Που κράζαμε το γούμενο. Αλλά τότε ήμασταν καλοί. Επειδή κράζαμε το γούμενο, αλλά έπεσε μπαλαλάικα στο πολύ σιγανό 12 Ραπτόπουλος. Τη μέρα δεν είχε κράξιμο. Εγώ ξέρω. Τώρα όμως, που εγώ ξέρω. Κάτι, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Εγώ έχω 2 λεπτά τρία να μιλήσω στην εκπομπή σου. Εσύ θα μιλήσεις μετά από μένα, ρε φίλε. Όπως θες, εσύ είπας. Λοιπόν, ναι. Εσύ φιλαράκο, που εμένα με βλέπει σαν διευθυντικό, θα σου πω δύο κουβεντούλες για την πάω κάτω. Όταν εμείς πιστέψαμε σε κάτι και είπαμε αφήστε μας να κάνουμε λάθος και αυτή τη φορά να το κάνουμε εξ ολοκλήρου και να είναι δικό μας και να μπορείτε να μας τη λέτε, όταν ξεκίνησε ο Ζωγοράκης, ξετυλέγατε. Άμα σε πιάνει ένα το, πέτρες θα τον πετάξεις. Και ο λαός σου έλεγε, όχι ρε φίλε, τον πιστεύω. Ο λαός τον πιστεύει ακόμη, το συγκεκριμένο, και εσύ βγαίνεις και τον προωθείς να πετάξεις πέτρες. Όσο πολλά για τον ρόλο του Τρέγια εκεί πέρα, ο Τρέγιας είναι αίμα μου, αδερφός μου, και να το πω πάλι πολλά συγχαρητήρια που αντέχει εκεί πέρα με εσάς. Γιατί εγώ, με ανυπάρξους, δεν θα μπορούσα να κάτω να συνομιλάω. Φίλε, ναι. Οπαδικά. Συγκινήθηκα πολύ, θα βάλω οπαδικά, τα κλάματα. Κύριε. Θα κλάψω, φίλε. Θα κλάψω, δηλαδή βγάζεις πολύ πόνο, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο και σκούπισε το ρόξι κλάμπα από πάνω, γιατί ο άλλος έκανε ένα άνοιγμα και εσύ δεν γυρνάς να μιλήσεις καθαρά. Αν έβγαινε όμως κι ένας άλλος και έλεγε που είναι μετοχές Κωστάκι μου, θα ξέρεις να σιγοντάρεις. Εμείς κάνουμε αβάντες μόνο. Ρουφιάνε τη βέρα την έριξες. Γιατί ρε. Γιατί τη λες αυτή τη λέξη. Ρουφιάνε του Βορρά. Ρουφιάνε του Βορρά είναι άλλος. Έριξες τη βέρα, ρε. Άλλος είναι και σταμάτα να το λες αυτό. Ελακριμπέλ. Έσωσε τον κομπότη, ε. Εκεί που είσαι αν ήθελες το καλό της πόλης. Μακεδονομάχε. Ελακριμάρου. Εσύ που έφερες αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν Μακεδονομάχε, την έριξες στη Βέρεια. Έφερες κάποια κατώμια τα διπλανά σου. Πού είναι ρε οι νέοι παίκτες που θα έβαζε ο Σάντος ρε. Εγώ 45 και 50 τα γήπεδά μου συνέχεια. Τα έφερες και τα έκανες στα κατώμια. Αλλά θα σου πω και κάτι. Αντί να βγαίνεις τώρα που θες εσύ πόλη να πηγαίνει καλά για να έχεις δουλειά πάντα και να λες παοξύ, ρε παοξύ, είσαι παοξύς. Μην βγαίνει να κάνεις αντιπαράθεση, γιατί όσους βγαίνουν και τους ακούνε να παγαλίζουν, λένε ραπτοπουλικά λόγια και μερικών άλλων. Ακριβώς, πες τους ρε φίλε να πάνε να πάρουμε το χέρι να δείξουν το παοξυδηλίκι τους. Πες τους ρε φίλε, τολμάς, γουσταπείς, να δεις κανένα 300.000 πάω και να στείλονται και να παίρνουμε το χέρι. Ή τρίτια παενέτ, τα διπλανά σου τα βλέπεις να παίρνουν στα αφήρια πλάκα μετά. Άμα ακούσεις ότι ο Χωσάρας, ο παοξής, έχω σε 15 εκατομμύρια! Γιατί ξέρεις πολύ καλά βαθιά με την ψυχούλα σου ότι ο Παοξής μπορεί να το κάνει αυτό, φίλε. Θέλει κίνητρο. Όλοι το ξέρουν πώς αυτό. Αυτό το σφυράζει. Αυτό το σφυράζει. Κάντε ρε φίλε, γιατί δεν το κάνεις. Δεν ανακοινώθηκε η άποψη με το κεφαλαίο. Ούτε θα ανακοινωθεί. Ναι, νομίζεις. Σε θέλω. Νομίζεις. Εγώ δύο λεπτά έχω, έτσι θα τα λεπτά δύο ώρες. Έτσι σε θέλω. Εσύ όμως, χασπί του λαφ.
Και όταν λες για βάντες, ειδικά σε μένα που με ένας βλάκτης ξεοψήνω μέχρι τις 3 ώρες στο Σιλικατζίδικο, γιατί το είπε κι άλλος, και μάλλον εκείνο που τα λέει σε άλλες εκπομπές του πολύ φιλαράκια και τα λέτε τα ίδια. Λοιπόν, να ξέρεις τι λες σε μένα. Εγώ φίλε τρέχω και είμαι στρατιωτάκι του ΠΑΠ και πίσω τον ΠΑΠ. Θα λιώσω γιατί πιστεύω, είμαι βλάκας όπως θες πάρε με. Πιστεύω σε μια ιδέα. Μια φορά στη ζωή που πίστευσε σε ένα πρόεδρο, στο Ζαγοράκι. Αυτό το δικαίωμα δεν θα μου το κόψει κανείς. Ούτε τι, ούτε να πω βαγαλάκια σου. Κάνω τι θες, με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει. Με νοιάζει εμένα, σε ποιο θα πιστέψεις ρε βλάκα. Θέλω να πάω να πιστέψεις και τον Μωάμεθ. Με νοιάζει εμένα. Θα σου πω κάτι και άκουσέ με προσεκτικά τελευταίο. Αν το πάω χθες, έχανα απ' τη Λάρισα στο μπάσκετ, με αυτόν τον τρόπο, θα έβγαινε σήμερα και θα έβγαινε στην τροπιάρα του Μωρέ. Όπως το 72 με τη Μαρία Ρακίτρινα. Πάει Βεριούλα. Αλλά εγώ ξέρεις κάτι. Την έριξες. Εγώ, την Βεριούλα. Εγώ σαν Κώστας, ναι. Ο λαός μου απέτησε να χάσει ο ΠΑΠ στην Καλαμαριά. Ναι. Δεν έκανα συνδικάτο με 3-4 ομάδες ακόμη στον μπάσκετ για να ρίξω τον ΠΑΠ. Αλλά ξέρεις κάτι. Δεν σου είχα χλάρα την ουρά. Τι έκανα, έκανε ο άλλος συνδικάτο. 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 Ναι. Τι έκανε. Η Λάρισα, δεν... η Λάρισα δεν κινδυνεύει, ρε φίλε. Τι λες. Ο Άρης έριξε τον Πανσεραϊκό το 87. Άλλος αυτός. Ε? Εντάξει, αυτός άλλος. Όταν να τους δίνεις και στους παίκτες σου. Τέλος πάντων. Εγώ ξέρω ότι δεν πέφτει η Λάρισα, ρε φίλε. Τι λες. Λάρισα είναι πολύ πάνω. Τη Βεριούλα την έριξε. Να έκανε από τον Αγόρ. Γιατί ρε φίλε. Κλείσε την έριξε την Βεριούλα. Γιατί, για ποιο λόγο. Εντάξει. Δεν ακούγεται, ρε τι λέει. Δεν ακούγεται. Κλείσε τώρα, φτάνει. Δεν ακούγεται. Άμα θα κέρδιζε η Βέρεια, τι θα έλεγε. Τι θα έλεγα. Τι θα έλεγα. Πάντως αυτό για τον μπάσκετ δεν είναι. Γιατί είπες. Ακούστε να δείτε. Είπες, συγγνώμη λίγο, είπες Ρουφιάνε του Βόρεια. Περίμενε. Έτσι. Νιώθεις Ρουφιάνε του Βόρεια. Λάρισα δεν κινδυνεύει να πέσει. Νιώθω φέτος ιδίως, νιώθω γνησιότατος. Περιπτερά. Γνησιότατος. Φόρησες τη Βέρεια. Δεν έριξα καμία Βέρεια. Η Βέρεια περίμενε δηλαδή το μάζε τον Μπάου. Σωστό. Για να σωθεί. Δηλαδή ο Ηρακλής έριξε τον Άρη. Σωστό. Όταν έπεσε ο Άρης. Μην λέμε τα ίδια για τον Ηρακλή. Παραδειγμό κάνω ρε φίλε. Σωστό. Δεν το κατάλαβα. Να το πάρεις πίσω αυτό που είπες. Για το Ρουφιάνη. Όχι, νιώθει Ρουφιάνο στο Βόρειο. Εγώ δεν νιώθω και κανένα πάγο δεν νιώθει. Νιώθω με γνήσι όπως είμαστε σε όλη μα ζωή γνήσι. Έτσι. Και να το πάρεις πίσω αυτό που είπες. Όχι, σε ρωτάω αν νιώθει Ρουφιάνο. Εγώ δεν νιώθω. Εγώ νιώθω παοξής. Από τον εθνικό. Πράγμα που δεν μπορείτε να το νιώσετε κανένα από τους τρεις σας. Ευτυχώς. Γιατί αν το νιώθατε, ευτυχώς. Θα λέγατε και άλλα. Ευτυχώς. Θα είσαστε και καλύτερα στη ζωή σας την προσωπική. Να το ξέρετε. Ποιοι αυτοί εδώ. Αυτοί. Τι θα πού ξέρετε ότι ο κύριος Μπουγάτσας που και ο κύριος εδώ πέρα. Εγώ αυτό που σας είπα. Εγώ αυτό λέω. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα λάθος επιχείρημα για τον μπάσκετ. Η Λάρισα δεν κινδυνεύει καθόλου να πέσει, άρα. Ο Αγόρ κινδυνεύει και το Ρέθυμνο. Αγόρ. Ποιος Αγκόπρε. Επόμενη γραμμή. Έλα ρε τελείω. Ναι.